Ξεκινάμε. Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κοροναϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζεται η διασπορά του ιού. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο είναι πλέον 190.000 και οι θάνατοι ξεπέρασαν τις 7.500 συνανθρώπους μας. Εμείς σήμερα ανακοινώνουμε 35 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων ανέρχεται σε 487. 60 κρούσματα είναι απροσδιόριστης πηγής μεταδόσεως. 70 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 11 διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχόμαστε στους σοβαρά ασθενείς συμπολίτες μας γρήγορη ανάρρωση. Όλοι τους παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων συμπολιτών μας είναι τα 69 έτη. Και δυστυχώς σήμερα είχαμε και έναν συμπολίτη μας που κατέληξε. Όπως και οι προηγούμενοι 4 που έχουν καταλήξει, είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμπολιτών μας που κατέληξαν ήταν τα 68 έτη. Όλοι οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι αφορούν άνδρες. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 4.900 δείγματα για την παρουσία του νέου κορονοϊού. Τέλος, και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο από όλα αυτά τα δυσάρεστα, 14 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Να τελειώσουμε αυτή την επιδημιολογική αναφορά με μια ευχάριστη νότα. Ευχόμαστε, όπως και συμβαίνει στην παγκόσμια επιδημιολογία του ΙΗ, περισσότεροι να αναρρώσουν και γρήγορα να είναι σπίτια τους. Σχετικά με περαιτέρω μέτρα που αφορούν τον τομέα υγείας, ανακοινώνουμε την αναστολή λειτουργίας τακτικών χειρουργείων στις ιδιωτικές δομές υγείας. Σχετικά με το εργαστηριακό τεστ, ξέρω, έχει γίνει πάρα πολύς λόγος σήμερα. Θέλουμε να δηλώσουμε εδώ πως ο έλεγχος γίνεται με επιδημιολογικά κριτήρια για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και δεν έχει γενικευτεί. Η στρατηγική μας παραμένει ο περιορισμός κατοίκων των ελαφρών περιπτώσεων με την κατά το δυνατόν μηδενική επαφή με άλλους, με ταυτόχρονη επικοινωνία με τον γιατρό τους και αποφυγή του εργαστηριακού ελέγχου, ο οποίος μπορεί να είναι αρνητικός, ιδίως στην περίοδο επόασης. Η καταγραφή της επιδημίας συνεχίζεται με την παρακολούθηση όλων των περιστατικών για τα οποία έχουμε θετικό έλεγχο, καθώς και η χνηλάτηση των επαφών τους. Όπως επίσης και με την καταγραφή των σοβαρών και νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ. Όπως σας έχω πει και άλλες φορές, για κάθε 5 ασθενείς που είναι κριτικά άρρωστοι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ, από πίσω είναι άλλοι 95, οι οποίοι έχουν στο 85% των περιπτώσεων ελαφρά μορφή της νόσου και στο 10% των περιπτώσεων με 15% των περιπτώσεων τη μέτρια προς σοβαρή μορφή της νόσου. Πρέπει επίσης να καταλάβετε ότι ένας μαζικός εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος δεν γίνεται με τρόπο συγκεκριμένο, που να μην φέρνει σε επαφή τον ύποπτο με άλλους υπόπτους ή το σύστημα υγείας, ενέχει τον κίνδυνο διασποράς του ιού ή και έκθεση στον ιό από άτομα που έχουν κάτι άλλο. Όπως μια κοινή εποχική ίωση ή γρήπη, η οποία συνεχίζεται. Γίνεται αυτή τη στιγμή ειδικό σχεδιασμός ενός συστήματος καταγραφής και περιστατικών στην κοινότητα, ο οποίος δεν θα ενέχει αυτό τον κίνδυνο και θα γίνεται κατά το δυνατόν σε δειγματοληψία στο σπίτι. Ταυτοχρόνως, τρέχει ο έλεγχος από ιδιωτικά εργαστήρια, ο οποίος φυσικά και δεν απαγορεύεται για όποιον τον επιθυμεί και όποιον αγνοεί τις συστάσεις μας για παρανομή κατοίκων, ο οποίος βέβαια πρέπει να δηλώνεται σε εμάς και υπάρχουν γι' αυτό ειδικές φόρμες, ώστε και αυτόν να τον ιχνηλατούμε και να τον καταγράφουμε και να γίνεται μέρος της καταγραφής επιδημίας. Μαθηματικά μοντέλα που δημοσιεύτηκαν χτες από το Imperial College στο Λονδίνο και αφορούσαν την επιδημία του Γουχάν και της επαρχίας Χουμπέι έδειξαν ότι μόλις 15% των περιστατικών, των αληθινών περιστατικών, καταγράφονταν στην επιδημία. Νομίζω είναι ακόμα λιγότερο και έχουμε δικά μας ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν αυτό.
Σχετικά με την επιστροφή από το εξωτερικό, θα ακούσετε και από τον Υπουργό, αυτό που θέλω να τονίσω είναι η ανάγκη τήρησης αυστηρών μέτρων υγιεινής στο χώρο του σπιτιού και την αποφυγή επαφής των ατόμων αυτών με άτομα αυξημένου κινδύνου και η δυνατόν την απομόνωση ειδικό χώρο στο σπίτι, κρατώντας τις αποστάσεις από τους υπολείπους που μένουν στο ίδιο σπίτι. Γιατί αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί που ευστρέφουν από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από χώρες με υψηλή τοπική μετάδοση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τους χειριζόμαστε σαν να έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα. Ό,τι κάνουμε εδώ, στις δικές μας επαφές κρουσμάτων, για να περιορίσουμε περαιτέρω πιθανή μετάδοση. Επιπρόσθετα, θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα ότι λόγω των τεράστιων δυσκολιών στη διακομιδή και αεροδιακομιδή σοβαρών περιστατικών από νησιωτικές περιοχές της πατρίδας μας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην απομακρύνονται στα νησιά ομάδες πληθυσμού και ιδιαίτερα άτομα από ομάδες αυξημένου κινδύνου, τα οποία ούτως ή άλλως έπρεπε να έχουν αυτοπεριοριστεί. Εχθές, η ειδική επιτροπή από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Λοιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας καθόρισε τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες αυξημένου κινδύνου και για τις οποίες πρέπει να πάρθουν κάποια ιδιαίτερα μέτρα στον χώρο του δημοσίου, και έβαλε μέσα σε αυτές τις ομάδες των ατόμων με σοβαρή, όπως λέω εγώ, ανοσοκαταστολή, τα άτομα με σοβαρή καρδιοπάθεια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, αρρύθμιστο σαχαρόδι διαβήτη, κακοήθεια υποενεργό χημειοθεραπεία ή ακτονοθεραπεία ή άλλη ανοσοθεραπεία, όπως και μεταμοσχευμένους υποενεργό ανοσοκαταστολή. Τέλος, θα τελειώσω με μια ευχάριστη νότα. Όπως ενημερωθήκατε πριν από λίγο, παραδόθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών η Σωτηρία 19 καινούργια αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας, που θα εξοπλίσουν άμεσα αντίστοιχες νέες κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και πιο συγκεκριμένα στη ΜΕΘ του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας και στη ΜΕΘ της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής. Οι αναπνευστήρες αυτοί είναι το πρώτο μέρος της δωρεάς της εταιρείας Παπαστράτος. Τις επόμενες ημέρες θα παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας άλλοι 31 αναπνευστήρες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της δωρεάς σε 50 καινούριους αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας για μονάδες συντακτικής θεραπείας. Και ο Υπουργός μας ευχαρίστησε την εταιρεία Παπαστράτος για τη σημαντική συμβολή της στην ενίσχυση του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης δημόσιας υγείας που βιώνουμε στη χώρα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Καρδαλιάς. Καλησπέρα για την Πολιτική Προστασία. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε εκ νέου πριν από λίγο στον ελληνικό λαό, τονίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο των στελεχών υγείας, των σωμάτων ασφαλείας και των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας σε αυτή την κρίσιμη μάχη. Εκ μέρους όλων όσων μάχονται καθημερινά για να ανασχέσουμε την πανδημία, τον ευχαριστούμε θερμά. Υπογράμμισε επίσης την αδύρυτη ανάγκη να ακολουθούμε όλοι πιστά, όλοι μας, ανεξαιρέτως, με αταλάντευτη πειθαρχία τα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών, στη βάση της ατομικής μας ευθύνης και της αίσθησης καθήκοντος προς τον συνάνθρωπο και τη χώρα. Ειδικότερα λοιπόν προς τα μέτρα. Από αύριο στις 6 το πρωί δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα μας πολίτες που δεν είναι Έλληνες ή από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνο για απολύτως αναγκαία συνθήκη που σχετίζεται αποκλειστικά με επίγουσα εργασία ή οικογένεια. Όσοι βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα από το εξωτερικό για διακοπές, τους συστήνεται να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις όποιες μετακινήσεις στο εσωτερικό. Αυτονοήτως, όσοι βρίσκονται σε οικειοθελή καραντίνα, μπορούν να φύγουν από τη χώρα και πριν την παρέλευση του χρόνου αυτού. Έλληνες και κοινοτικοί αλλοδαποί μπορούν να εισέρχονται στη χώρα, αλλά τους απευθύνεται ισχυρή σύσταση να παραμείνουν σε οικειοθελή καραντίνα για 14 ημέρες. Ειδικότερα, όπως τονίσαμε και χθες, η σύσταση αυτή είναι ακόμα πιο ισχυρή για όσους έχουν έρθει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια σύσταση που κατηγορηματικά σας τονίζω θα περιφρουρήσουμε και δεν θα επιτρέψουμε τη μη εφαρμογή της. Δεύτερον, στο πλαίσιο αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, σε πληθυσμό που διαμένει στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης νήσων, τα οποία λειτουργούν σε κατάσταση υπερπληρότητας, σας ενημερώνω ότι προχωράμε στον περιορισμό της κυκλοφορίας των διαμενόντων στα ΚΙΤ, με την ελεγχόμενη μετάβασή τους στα οικία αστικά κέντρα
για την κάλυψη των αναγκών τους. Συγκεκριμένα, θα δίνεται η δυνατότητα μετάβασης ανά μία ώρα σε περιορισμένες ομάδες ατόμων στα γειτονικά αστικά κέντρα μεταξύ 7 το πρωί και 7 το βράδυ. Η ομάδα αυτή θα απαρτίζεται από ένα μόνο μέλος κάθε οικογένειας. Ο συντονισμός και έλεγχος της πλανωτέρου κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με μέρημνα της ελληνικής αστυνομίας, ενώ η μετάβασή τους θα γίνεται με την αποκλειστική χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς ελεγχόμενης και περιορισμένης όμως κίνησης. Επίσης, στα ΚΙΤ, προχωράμε στα απαραίτητα έργα περίφραξης, όπου μας έχει ζητηθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, και προχωράμε σε κοινή σύσκεψη μεταξύ υγειονομικών φορέων, ώστε να δημιουργηθεί ειδική μονάδα σε κάθε ΚΙΤ, η οποία θα περιλαμβάνει ιατρία, χώρους νοσούντων απομόνωσης για την περαιτέρω πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων. 3. Από αύριο Τετάρτη αναστέλλεται η λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγές με το κοινό. Δηλαδή, αναστέλλουμε τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. Ανοιχτά μένουν τα εξής. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών για την κάλυψη των οικιακών αναγκών, ιδίως σούπερ μάρκετ, παντοπολία, κρεοπολία, ιχθυοπολία, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, όπορροπολία, κάβες. Ανοιχτά μένουν τα φαρμακεία, καθώς και τα καταστήματα αναπηρικών και ορθοπαιδικών ειδών, καθώς και ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων. Ανοιχτά μένουν τα καταστήματα οπτικών, καθώς και τα καταστήματα πώλησης ακουστικών βαρικοείας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες. Ανοιχτές μένουν οι δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων, delivery ή room service και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, take away, εφόσον δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα. Ανοιχτές μένουν οι λαϊκές δημοτικές αγορές κατά το μέρος μόνο που πολλούνται προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, τηρουμένων των περιορισμών για το μη συγχρονισμό. Ανοιχτά παραμένουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, συμπεριλαμβανομένων των συνεργείων που λειτουργούν εντός καθετοποιημένων μονάδων αντιπροσωπιών λιανικής και after sales, τα καταστήματα εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων, τα περίπτερα και τα mini market ή καταστήματα πώλησης ψηλικών, τα καθαριστήρια, τα καταστήματα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και λοιπόν υπηρεσιών courier, τα καταστήματα πώλησης και διατροφής ζώων, συντροφιάς, ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων. Ανοιχτά παραμένουν τα καταστήματα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων κατά το μέρος που αφορά υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολείπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατοίκων, τηρουμένων των περιορισμών για το μη συγχρονισμό εντός των καταστημάτων. Ανοιχτά παραμένουν τα καταστήματα εταιριών παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τα καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών φαρμάκων ή υλικών. Ανοιχτά παραμένουν τα εμπορικά καταστήματα εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων όλης της χώρας, τηρουμένων των περιορισμών για το μη συγχρονισμό εντός των καταστημάτων. Η απαγόρευση της παρούσας δεν καταλαμβάνει τα εμπορικά καταστήματα κατά το μέρος που εκτελούν ηλεκτρονικές παραγγελίες που παραδίδονται στη διεύθυνση του πελάτη. Τέταρτον, απαγορεύουμε τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής από το εξωτερικό. Επίσης, παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου ισχύς των αδειών οδήγησης και των δελτίων τεχνικού ελέγχου, τακταίο. Αναστέλλονται επίσης μέχρι 30 Απριλίου όλες οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για άδειες οδήγησης. Επίσης, ενημερώνουμε κατηγορηματικά τους εισαγωγείς. Δεν πρόκειται να κατασχεθούν για κανένα λόγο πρώτες ύλες που αφορούν στην κατασκευή αντισηπτικών ή μασκών. Τέλος, σας ενημερώνω ότι σήμερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με τους υπεύθυνους ασφαλείας διαχείρισης σχεδίων λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία όλων αυτών των υποδομών και στο πλαίσιο των συγκεκριμένων συσκέψεων, αύριο στη 1:30, μαζί με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, θα επισκεφθούμε το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΦ και το Γενικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας. Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Κυρίες και κύριοι, θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι πρέπει να αποφασίσουμε και πρέπει να συμφωνήσουμε στο εξής. Αν πειθαρχήσουμε, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά, η νόσος δεν θα εξαπλωθεί. Εάν ο καθένας μας δεν αναλάβει την ευθύνη που το αντιστοιχεί, η νόσος θα εξαπλωθεί. Και η εξάπλωση του νόσου σημαίνει κίνδυνος για όλους όσους αγαπάμε, για όλους όσους φροντίζουμε. Είμαστε σε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό και η απόφαση είναι δική μας. Μπορούμε και πρέπει να νικήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις παρακαλώ, κυρία Γορογιάννη. Να πω εδώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η εμπροστοφυλακή του συστήματος υγείας είναι οι επαγγελματίες υγείας, οι γιατροί και οι νοσηλευτές που νοσηλεύουν αυτές τις περιπτώσεις της νόσου, οι οποίες καμιά φορά διαλάθουν και κάτω από τη μύτη μας. Γι' αυτό έχουμε δώσει γενικές οδηγίες να χειρίζονται ή οδήποτε περιστατικό με συμπτώματα του αναπνευστικού ως πάσχον από τον ιό και να το οδηγούν αμέσως στον ειδικό χώρο διαλογής. Πάρα αυτά, αυτό γίνεται στα περισσότερα κέντρα, αλλά δεν μπορεί κανείς να αποφύγει περιστατικά μετάδοση της νόσου. Ο λόγος για τον οποίο σε αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με ένα κρούσμα και δίνεται η οδηγία των 7 ημερών, είναι ότι 7 μέρες περίπου οι περισσότεροι θα εκδηλώσουν συμπτώματα. Και κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει αυτή η διαφορά και η διαφοροποίηση των 7 ημερών από τις 14 ημέρες σε αυτούς, για να μην αδυνατήσει σημαντικά το σύστημα υγείας. Άρα το σύστημα υγείας είναι πολύ σημαντικό να κάτσει στα πόδια του, να σταθεί στα πόδια του, να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Και θα σας πω εδώ κάτι που ίσως ακούγεται σκληρό, αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό αυτό και να τον χειριζόμαστε με τα ύψιστα μέτρα προστασίας. Οι γιατροί, οι περισσότεροι από εμάς θα εκτεθούμε. Όσο καλύτερα είναι τα μέτρα προστασίας, τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες. 7 μέρες περίπου οι περισσότεροι εκδηλώνουν την νόσο και γι' αυτό οι 7 μέρες είναι ένας γενικός κανόνας που δεν τους επαναπαύει. Επιστρέφουν στη δουλειά, αλλά επιστρέφουν με μάσκα. Άρα επιστρέφουν με μέτρο προστασίας. Απλά δεν μπορούμε να τηρήσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις το 14, γιατί μετά το σύστημα υγείας σιγά σιγά θα καταραίει. Κυρία Καραλατήρα. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω και τους δύο ειδικούς, και τον Υπουργό και τον κ. Σιόδρα. Υπάρχει μια μετακίνηση πληθυσμού που γίνεται τις τελευταίες μέρες. Έχουν μετακινηθεί πάρα πολλά παιδιά προς την επαρχία με τους γονείς τους ή χωρίς τους γονείς τους, σε παππούδες και γιαγιάδες. Έχουν ανοίξει εξοχικά. Είδα μια έκκληση γιατρού από την Εύβοια που παρακαλεί να μην πάνε παιδιά πια στα χωριά και να μένουν στις οικίες τους, στις πόλεις, ότι δεν είναι διακοπές, είναι καραντίνα. Και ήθελα να ρωτήσω αν σε σχέση με αυτό, επειδή ενέχει τον κίνδυνο της διασποράς, είναι προφανές, αν έχετε κάποια παρέμβαση, αν θα περιοριστείτε πάλι σε μια έκκληση να μείνουν όλοι στα σπίτια τους και να έχουν απλά την ευθύνη. Πώς θα αξιολογηθεί αυτό το... Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω είναι σημαντική ερώτηση όπως τη βάζετε και τονίζει πάλι την έλλειψη ευθύνης σε ατομικό επίπεδο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από την έκκληση αυτή τη στιγμή? Αυτό είναι νομίζω το πιο ουσιαστικό. Αυτό είναι που λέω εγώ φιλότιμο και ευθύνη. Εάν δεν υπάρχει αυτό, φυσικά και κάποιος θα διασπείρει την νόσο σε αυξημένο κινδύνο ανθρώπους, οι οποίοι θα κολλήσουν την νόσο και θα εμφανίσουν τις σοβαρές επιπλοκές και στην επαρχία. Μάλιστα, που είναι και δυσκολότερα τα πράγματα όσον αφορά το σύστημα υγείας σε πολλές από τις περιοχές της πατρίδας μας. Έτσι, πραγματικά αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, δεν το συνιστούμε. Ίσα-ίσα λέμε στους ανθρώπους να το αποφεύγουν, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και την επαφή με ομάδες αυξημένου κινδύνου. Πόσο πιο καθαρά πρέπει να το πούμε τέλος πάντων? Συμπληρωματικά να πω ότι υπήρξε μια... δόθηκε μια έμφαση, ειδικά μετά τα πρώτα μέτρα και τις πρώτες καμπάνιες, υπήρξε μια μετακίνηση εντός 3-4 ημερών, η οποία αυτή τώρα είναι σε ύφεση. Δηλαδή όσοι έχουν φύγει έχουν πάει στα σημεία αναφοράς τους. Και γενικότερα δεν είναι σε
έξαρση αυτή τη στιγμή η μετακίνηση. Και αυτό φαίνεται, το παρακολουθούμε και μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις, ακόμα και τις αεροπορικές γραμμές εσωτερικού, που φαίνεται και τα τρένα ότι τα περισσότερα ταξιδεύουν με ελάχιστο κόσμο. Η κυρία Μπουλούτα. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση της υγείας των νοσηλευόμενων ασθενών. Δηλαδή, άμα μιλάμε για πολύ σοβαρά περιστατικά, άμα βλέπετε βελτίωση από σοβαρά περιστατικά και άμα έχετε κάποια αποτελέσματα σχέση με την αντιλική αγωγή. Βλέπετε δηλαδή να δουλεύει, να έχει αποτελέσματα. Νομίζω νωρίς είναι ακόμα για να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι κατά τεκμήριο ελαφρά. Υπάρχουν και μερικές πνευμονίες. Αυτός ο ιός έχει μια απίστευτη συμπεριφορά για κάποιους συνανθρώπους μας. Μετά την 5η με 7η μέρα, ξαφνικά κάνουν μια καταιγίδα κυταροκινών, ένα υπερφλεγμονώδες σύνδρομο για το οποίο συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και μάλιστα υπήρξε μια πρόταση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για μια ειδική παρέμβαση, η οποία θα είναι ίσως και πρωτοπόρα στον κόσμο. Το συζητάμε καθημερινά και αύριο έχουμε ειδική συνεδρίαση για αυτό το σκοπό. Έχετε δει καταστάσεις που να είναι σοβαρές και να βελτιώνονται? Βεβαίως και έχουμε δει καταστάσεις που είναι σοβαρές και βελτιώνονται και προσπαθούμε να κρατάμε τους ασθενείς όσο το δυνατόν σε επιτήρηση αυστηρή καθημερινή, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν μια κατάσταση η οποία σταδιακά επιδεινώνεται. Φυσικά και έχουμε δει και τέτοια περιστατικά. Κυρία Αγκουρίδη. Κύριε καθηγητά και στον Υφυπουργό φυσικά, αναφερθήκατε στην πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας για την εξέταση των ύποπτων κρουσμάτων. Παρατηρούνται ή τουλάχιστον καταγγέλλονται και καταγράφονται ελλείψεις ή δυσκολία στην προμήθεια αντιδραστηρίων. Ισχύει αυτό, σε τι βαθμό, αν σας ανησυχεί, πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε, όπως επίσης και σοβαρές καταγγελίες για ελλείψεις μασκών σε νοσοκομεία για τους υγειονομικούς. Ευχαριστώ. Από όσο γνωρίζω και έχω κάνει επικοινωνία και σήμερα με τα εργαστήρια αναφοράς, υπάρχει επάρκεια για τα εργαστήρια αναφοράς. Αυτό μας ενδιαφέρει να μην ξοδεύονται άσκοπα σε δοκιμασίες οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα, σε συμπτωματικούς, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι επαφές και δεν έχουν συμπτώματα και να μην καταστρατηγείται η στρατηγική μας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια και πρέπει να υπάρξει επάρκεια μέχρι τέλους. Όντως υπάρχει έλλειψη αντιδραστηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα για τεχνικές που αφορούν τα προκαταρτικά στάδια ανίχνευσης του ιού και, όπως λέμε εμείς στην μοριακή βιολογία, αυτό που εξάγεις από το δείγμα για να το αναλύσεις μετά με τη μοριακή τεχνική. Προσπαθούμε να τις υπερκεράσουμε γρήγορα και γι' αυτό θα έχω περισσότερα τις επόμενες μέρες. Ξέρω ότι έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες να υπάρχει επαρκής ποσότητα και αντιδραστηρίων και τεχνικών, ιδιαίτερα για τους σοβαρά νοσούντες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Όσον αφορά την επάρκεια προστατευτικού υλικού και μασκών, ξέρω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν ο Υφυπουργός ξέρει κάτι παραπάνω από μένα, αλλά ξέρω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια προμήθειας από το εξωτερικό επαρκούς προστατευτικού υλικού. Αυτή τη στιγμή δεν λείπουν όμως μάσκες, εντάξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακούω περί καταγγελιών, ψάχνω να βρω συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν μάσκες, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε πρόβλημα τα αποθεματικά μας. Παρά τα αυτά, θωρακίζουμε τη χώρα σε κάθε επίπεδο και με όλες τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε παγκοσμίως. Κυρία Κροντήρη. Μια ερώτηση έχει να κάνει, αναφερθήκατε στα ΚΙΚ. Υπάρχουν όμως, όπως γνωρίζουμε, πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται εκτός δομών. Τι πρόκειται να γίνει με αυτούς, πώς θα διαχειριστούμε το θέμα, αναφερθήκατε σε φράχτες, τους μαντρώσαμε κατά τρόπο. Και άλλη ερώτηση έχει να κάνει πάλι με τις καραντίνες των υγειονομικών. Σήμερα βγαίνουν διάφορα νοσοκομεία και λένε: εμείς έχουμε έναν εδώ, έχει μπει σε καραντίνα, ολόκληρες κλινικές κλείνουν έστω και για 7 μέρες. Υπάρχει πρόβλεψη για να μπορούν αυτές, έστω να μην κλείνουν για καμία μέρα, να μπαίνει άλλο προσωπικό? Πριν πείτε για τα ΚΙΤ, Υπουργέ, με επιτρέψετε να πω ότι δεν επιτρέπεται να κλείνει καμία πτέρυγα νοσοκομείου και καμία κλινική. Είναι λάθος, είναι σφάλμα, πρέπει να λειτουργούν με τις κατάλληλες συνθήκες προστασίας του προσωπικού και οι επαφές να επιτηρούνται αυστηρά. Έχω κάνει κατευθείαν επικοινωνία με κλινικές και νοσοκομεία τα οποία εξέφρασαν αυτή την επιθυμία και ήμουν κάθετος. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, να στεκόμαστε στα πόδια μας, να παίρνουμε τα μέτρα προστασίας και να ακολουθούμε τις οδηγίες που είναι παράλληλες στο πνεύμα αυτών που σας είπα.
μέγιστη προστασία, δουλειά ακόμα και με μάσκα όταν δεν επαρκεί να λειτουργήσει το προσωπικό. Καταρχήν, δεν προσπαθούμε να μαντρώσουμε κανέναν. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που και για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα περίφραξης. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι κάθε μέρα είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, βλέπουμε τα ζητήματα αυτά και ο στόχος είναι να προφυλάξουμε και τους ίδιους τους μετανάστες από την οποιαδήποτε μετάδοση. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή όρους υγιεινής, διότι ο σεβασμός προς την υγεία όλων, είτε είναι αλλοδαποί είτε είναι Έλληνες, είναι καθήκον μας και είναι προτεραιότητά μας. Συμπληρωματικά σε αυτό, πρακτικά πώς μπορεί να γίνει? Ας πούμε, στη Σάμο είναι οι άνθρωποι μέσα σε ένα βουνό. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας? Ενισχύουμε τις δυνάμεις που μπορούν να συνδράμουν σε αυτό και στη λογική του να μπορέσουμε να γίνει αντιληπτό και μέσα από καμπάνιες που τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι η πολιτική προστασία έχει βγάλει έξι διαφορετικές γλώσσες, μεταξύ των οποίων είναι αραβικά, φαρσί και λίγο πολύ καλύτερο στο 70% των μεταναστών που βρίσκονται εκεί, των προσφύγων που βρίσκονται εκεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε στο να αντιληφθούν το τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν κυρίως τους εαυτούς αλλά και την κοινότητα. Κυρία Αλευθερόπουλου. Η διαδικασία της εφημιλάτησης μέσα σε ένα kit πώς ακριβώς γίνεται, γιατί γνωρίζουμε ότι και εκεί υπάρχουν κρούσματα. Από πού γνωρίζετε ότι υπάρχουν εκεί κρούσματα? Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες. Όχι. Ξέρετε, το κρούσμα είναι κάποιος ο οποίος έχει κάνει την εξέτασή του και έχει χαρακτηριστεί ως θετικός. Λοιπόν, το λέω με πολύ εκτίμηση και πολύ σεβασμό. Ας ξεφύγουμε από τη λογική της νομοσιολογίας και των καταγγελιών και ας μείνουμε στα πραγματικά δεδομένα. Υπάρχει σχέδιο για οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να υπάρξει σε ένα kit και για οποιονδήποτε μετανάστη ή Έλληνα πολίτη. Ας μην μπαίνουμε σε μία λογική ότι υπάρχουν καταγγελίες, ότι δεν υπάρχουν μάσκες. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ας κατατεθεί. Θα μας βοηθήσει να γίνουμε και καλύτεροι, ίσως μια αριθμία να τη βελτιώσουμε. Αν υπάρχουν καταγγελίες ότι υπάρχουν κρούσματα και δεν είναι δημόσιες, είναι εγκληματικό αυτός που το καταγγέλει χωρίς να μας λέει πού υπάρχει αυτό ή που υπάρχουν ενδείξεις γι' αυτό. Να πω και κάτι εδώ, Υπουργέ μου, επιτρέπετε. Το να υπάρξει ένα κρούσμα σε ένα χώρο φιλοξενίας, να πω και άλλα παραδείγματα, ένα χώρο φυλακής, ένα χώρο νοσοκομείου, ένα χώρο δημόσιων υπηρεσιών, ένα χώρο ακόμα και μέσα στα υψηλότερα επίπεδα ηγεσίας όπως βλέπουμε σε άλλες χώρες. Σημαίνει αυτό ότι χάσαμε το παιχνίδι? Σημαίνει αυτό ότι δεν ελέγξαμε την νόσο? Ποια νόσο? Αυτή που κάτω από τη μύτη μας κυκλοφορά και μεταδίδεται? Θέλει ψυχραιμία, έτσι. Δεν θέλει πανικό και καταγγελία. Δεν θέλει βγαίνω και λέω έκλεισα την κλινική μου όπως άκουσα προηγουμένως. Δεν είναι αυτή η αντίδραση η νορμάλ. Η νορμάλ αντίδραση είναι ότι είμαστε σε πόλεμο, όπως είπε ο υπουργός. Είμαστε εδώ και πολεμάμε. Δεν κοιμόμαστε. Ξαγρυπνούμε. Επαγρυπνούμε. Θεωρούμε τον εαυτό μας, όπως σας είπα προχτές, μολυσμένο και ας μην είμαστε, για να μην μεταδώσουμε την νόσο στο δίπλα μας και παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Και στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων με τα προβλήματα που έχει και στη φυλακή ενδεχομένως με τα προβλήματα που θα έχει και υπάρχουν ειδικοί χώροι απομόνωση των ανθρώπων και κάνουμε τη ζωή μας, συνεχίζουμε τη ζωή μας όσο μπορούμε πιο αδιατάραχτα. Αλλά με γρήγορες, έτσι. Όχι με καταγγελίες. Αν μπορείτε απλά να μας διευκρινίσετε πώς ακριβώς μπορεί να γίνει η θυμηλάτηση σε ένα χώρο που είναι κλειστός και υπάρχει υπερπληθώρα ανθρώπων. Φυσικά και είναι πολύ δύσκολο να γίνει η θυμηλάτηση σε αυτό το χώρο. Φυσικά και οι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, στη σκηνή του ενδεχομένως, θα απομονωθούν. Υπάρχει πλάνο, υπάρχουν οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Θα πάμε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε αυτή την περίπτωση, όπως θα πάμε και στις φυλακές, στους άλλους κλειστούς πληθυσμούς, στους κρατούμενους, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, με επιδημίες γρίπης. Εγώ ίδιος είχα πάει στο κέντρο κρατουμένων, στην Πέτρου Ράλη, όταν είχαν επιδημία γρίπης με την πανδημία γρίπης. Δεν θα αφήσουμε τέτοια περιστατικά να περάσουν έτσι. Τελευταία ερώτηση, κυρία Μανουσάκη. Κύριε καθηγητά, από τα νούμερα που έχουμε μέχρι τώρα με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, έχουμε κάποια άλλα στοιχεία αν παρουσιάζονται περισσότερα κρούσματα σε πιο μικρές ηλικίες από αυτά που είχαμε δει τις αρχικές εβδομάδες? Όχι, δεν έχουμε. Βέβαια θα πρέπει να περιμένω περισσότερα. Η γενική εμπειρία είναι αυτή τη στιγμή ότι είναι 13% σε παγκόσμιο επίπεδο είναι παιδιά που προσβάλλονται.
Βέβαια, υπάρχουν μερικές δημοσιεύσεις ότι ίσως είναι λίγο παραπάνω και δεν το ανοιχνεύουμε, γιατί έχουν πολύ ελαφρά συμπτωματολογία. Θα σας δώσω περισσότερα δεδομένα γι' αυτό τις επόμενες μέρες, αλλά δεν με ανησυχεί η πορεία της επιδημίας στα παιδιά αυτή τη στιγμή παρά μόνο σε αφορείς μετάδοσης. Για να είναι... Πολλά έχουν γραφτεί για τη Γαλλία, κύριε καθηγητά, γι' αυτό λέω. Ναι, δεν έχουμε κάποια τέτοια δεδομένα, ότι είναι περισσότερα. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι το 70% των περιπτώσεων που έχουμε είναι μεταξύ 30 και 69, ούτως ή άλλως στην παγκόσμια επιδημία. Στην Ελλάδα μπορώ να σας δώσω κάποια νούμερα μόλις τελειώσει η συνέντευξη. Σε πιο νέους ανθρώπους, αυτό λέω. Φυσικά και έχουμε. Φυσικά και έχουμε νόσηση σε πιο νέους ανθρώπους και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι πάνε καλύτερα. Σας έδωσα τις μέσες όρες ηλικιών των ανθρώπων που διασωληνώνονται και πεθαίνουν. Νομίζω είναι σαφής ότι η επιδημία μας σιγά σιγά πορεύεται με καταναλογία και με αντιστοιχεία με τα διεθνή δεδομένα. Σας ευχαριστούμε πολύ.